Για πάμε να καλησπίσουμε τώρα τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, καθηγητή γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία lockdown πλέον, είναι σαφές αυτό. Πώς αξιολογείτε εσείς την κατάσταση? Κοιτάξτε, είναι δύσκολη κατάσταση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καμπύλες αύξησης. Αυτό που είπε και η συνάδελφός σας πριν από λίγο, ότι έχουμε λιγότερα κρούσματα σήμερα, μάλλον περισσότερο για αύξηση το βλέπω παρά για μείωση. Επομένως, αυτές οι καμπύλες αύξησης θυμίζουν τις ευρωπαϊκές καμπύλες. Πάμε γρήγορα προς μεγάλους αριθμούς. Πόσο μεγάλους δηλαδή, τι εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν? Γιατί ήδη για τα ελληνικά δεδομένα το να έχεις πάνω από 1.000 κρούσματα είναι ένας μεγάλος αριθμός. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Από τη στιγμή που βλέπουμε διπλασιασμούς σε διάρκεια περίπου 5 με 7 ημερών, μπορεί να φανταστείτε ότι σε μια εβδομάδα μπορεί η αριθμή να είναι 3-4 χιλιάδες. Επομένως, είναι γρήγορη αύξηση και μάλιστα γρήγορη με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί κάποιος να κάνει πολλούς γύρους δοκιμών με μέτρα, ώστε και να περιμένει να δει αν θα δουλέψουν για να πάρει τα επόμενα. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι στην ουσία αυτό που πρέπει να δούμε τις επόμενες ώρες, μέρες, ελπίζω να είναι ώρες και να εφαρμοστεί γρήγορα, πρέπει να είναι η τελευταία, η πιο βαριά δέσμη μέτρων που υπάρχει από την κυβέρνηση πριν ένα γενικό lockdown. Ώστε να μπορέσει να ανακόψει... Λέτε ότι το μεθ επόμενο βήμα ποια θα είναι lockdown? Έτσι πρέπει να σχεδιαστεί. Δεν ξέρω αν θα είναι, γιατί νομίζω ότι η λογική ότι έχουμε πολλά μέτρα και τα ξεδιπλώνουμε λίγο-λίγο, βλέποντας πώς πάνε τα πράγματα, δεν μπορεί να δουλέψει. Πρέπει να βάλουμε βαριά μέτρα, να πάμε πιο μπροστά από τον ιό, ώστε να ανακόψουμε αυτή την πορεία, γιατί είναι γρήγορη και δεν έχουμε το χρόνο να περιμένουμε να δούμε πώς θα δουλέψουν τα μέτρα για να περιμένουμε τα επόμενα και να το κάνουμε αυτό 2-3 φορές. Έχει τελειώσει πια αυτός ο χρόνος. Και επομένως, αν δεν δουλέψουν τα επόμενα μέτρα και πάμε σε μερικές χιλιάδες κρούσματα, δεν θα έχουμε επιλογή παρά γενικό lockdown. Όταν λέτε σκληρά μέτρα, αντιλαμβάνεστε το σκληρό μέτρο, ας πούμε, το κλείσιμο της εστίασης στις 9.30-10 ώρα το βράδυ, ή πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε σε συνολικό κλείσιμο των μαγαζιών? Όχι, νομίζω ότι αυτό το μέτρο που άκουσα, που συζητιέται ή προτάθηκε από την Επιτροπή, να κλείσουν τα μαγαζιά νωρίτερα, να υπάρχει περιορισμός κυκλοφορίας. Αν δεν κατάλαβα, είναι σε όλη την Ελλάδα ή μόνο σε ένα μέρος. Εγώ θα έλεγα σε όλη την Ελλάδα αυτά τα μέτρα. Δεν θα τα έβαζα μόνο σε κίτρινες ή κόκκινες περιοχές. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν τα χρώματα. Θα το έβαζα σε όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι που συζητιέται η μάσκα παντού σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η λογική, παρόλο που υπάρχουν περιοχές που είναι πιο έντονες φυσικά επιδημιολογικά, είναι τόσο μικρές οι περιοχές στην Ελλάδα και τόσο γρήγορες οι αλλαγές, που δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε για το μια περιοχή είναι κόκκινη και μια δεν είναι. Προφανώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό πιο εστιασμένα για μικρότερα μέτρα. Τα πιο βαριά μέτρα όμως πρέπει να είναι εθνικά σε όλη την επικράτεια. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οριζόντια, λέτε, για να είναι και πιο κατανοητά και πιο αποτελεσματικά ενδεχομένως. Να σας ρωτήσω, κύριε Δερμιτζάκη, αύριο αν ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα, πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια πρώτη εικόνα ως προς την αποτελεσματικότητά τους? Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε, αυτό που ελπίζω είναι ότι τα μέτρα που είχαμε μέχρι τώρα, στο βαθμό που αφομοιώθηκαν και τηρήθηκαν, που νομίζω ότι υπάρχει ένας βαθμός, αφήνουν κάποιο αποτύπωμα. Επομένως, ελπίζω ότι θα δούμε βελτίωση ακόμα και στις επόμενες 5-6 μέρες από τα προηγούμενα μέτρα. Εάν προσθεθούν και αυτά, πιστεύω ότι θα δούμε μια περαιτέρω βελτίωση. Επομένως, δεν νομίζω και ελπίζω τουλάχιστον να μην πάμε στην κατάσταση που θα δούμε συνεχή αύξηση για πολλές μέρες και μετά να δούμε κάποια κάμψη λόγω των καινούριων μέτρων. Διότι αν δεν δούλεψαν αυτά τα μέτρα που έχουμε μέχρι τώρα, τα επόμενα δεν έχουν μεγάλη πιθανότητα να δουλέψουν. Διότι ένα μέρος των μέτρων που έχουμε μέχρι τώρα είναι αυτά που θα εφαρμόσουμε σε πιο γενικευμένα στην επόμενη φάση. Άρα λέτε, σε αυτή την περίπτωση δεν γλιτώνουμε το lockdown? Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα η εφαρμογή μέτρων κάθε εβδομάδα. Διότι ουσιαστικά με το να βάζουμε καινούργια μέτρα, είναι σαν να λέμε ότι παρόλο που δεν έχουμε δει το αποτέλεσμα των προηγούμενων, θέλουμε καινούργια, που σημαίνει ότι δεν τα εμπιστευόμαστε τα προηγούμενα. Αυτή η εμπιστοσύνη νομίζω ότι αλλάζει λίγο και την πιθανότητα, μειώνει την ένταση με την οποία οι πολίτες αφομοιώνουν και εφαρμόζουν τα μέτρα. Επομένως, θα ήθελα να πω και στους πολίτες καταλαβαίνω ότι αυτό είναι λίγο περίεργο, έτσι όπως ακούγεται, ότι αλλάζουμε τα μέτρα κάθε εβδομάδα. Ο λόγος είναι ότι είναι τόσο γρήγορη η εξέλιξη που δεν μπορούμε να περιμένουμε. Επομένως, δεν υπονόμευση των προηγούμενων μέτρων που μπορεί να φαίνεται. Είναι ότι προσθέτουμε και άλλα βαριά μέτρα
για να είμαστε σίγουροι ότι θα πιάσουν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγήτα, το οποίο φαντάζομαι διαρωτώνται όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή. Έτσι θα μας πάει όλος ο χειμώνας. Θέλω να πω το εμβόλιο, να δούμε πότε θα το έχουμε. Κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, ξέρω εγώ, πριν το 21, στις αρχές του 21. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός πάρα πολύ σύντομα. Θα είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση που θα ανοιγοκλίνει η χώρα, θα ανοιγοκλίνουν οι χώρες ανάλογα με το πώς πάνε τα πράγματα. Η αίσθησή μου, το να ανοιγοκλίνουν οι χώρες για μένα είναι λάθος. Θα πρέπει να βρούμε ένα πακέτο μέτρων, αυτό που συζητάμε τώρα, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτό, το οποίο θα το εφαρμόσουμε για μήνες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή ακριβώς οι συνθήκες χειροτερεύουν, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε όσο καλά και να πάμε. Δηλαδή για μένα η λογική ότι κάνουμε ένα lockdown βαρύ, πέφτουν τα κρούσματα και μετά κάνουμε γιορτάζουμε Χριστούγεννα, είναι λάθος λογική. Είναι αυτό που κάναμε μάλιστα, το καλοκαίρι. Άρα, κατά τη γνώμη σας, αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο δεν πρέπει να έχουν διάρκεια ενός μήνα. Αυτό που έχει προαναγγελθεί είναι ότι πάμε για ένα πακέτο γερών μέτρων για ένα μήνα. Προφανώς για να καταφέρουμε να κάνουμε και Χριστούγεννα μετά. Πιστεύετε ότι είναι λάθος αυτή η προσέγγιση? Κοιτάξτε, τώρα το ένα μήνα δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός πώς θέλει το ένα μήνα. Μπορεί να γίνει και 1,5 αργότερα. Αυτό επικαιροποιούνται. Αυτό που νομίζω θέλει να πει ο Πρωθυπουργός και είναι καλό στοιχείο είναι ότι δεν το πάμε για 2 εβδομάδες και βλέπουμε. Το κρατάμε για 1 μήνα, το κρατάμε σταθερά, βάζουμε βαριά μέτρα και θέλουμε να τα κρατήσουμε για πολύ καιρό για να πιάσουν, να το πω έτσι απλοϊκά. Διότι ένα μέρος του χρόνου που χρειάζονται τα μέτρα δεν είναι μόνο για να δούμε το αποτέλεσμα αφού τα αφομοιώσει και τα συμμορφωθεί ο κόσμος, αλλά και να αφομοιωθούν. Όταν αλλάζει η ζωή μας πρέπει να προσαρμοστούμε, παίρνει λίγες μέρες. Οι μάσκες, όπως είδα τις πρώτες μέρες, όπως οι μάσκες παντού στους εξωτερικούς χώρους, δεν μπορούσαν όλοι να καταλάβουν, μερικοί δεν είχαν ακούσει καν τα μέτρα. Χρειάζεται λίγος χρόνος. Επομένως, το να είναι 1 μήνα να έχουμε αυτό το υπεροπτική, νομίζω ότι είναι καλό στοιχείο, διότι μας δίνει μια σταθερότητα. Ότι δεν θα γίνεται κάθε εβδομάδα το να προσθέτουμε μέτρα και να ξαναπροσθέτουμε μέτρα, που φαίνει και άγχος, φαίνει και ένταση στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται την πανδημία. Κύριε καθηγητά, μετράμε αυτές τις ημέρες πάνω από 1.000 κρούσματα, 1.500, 1.200 τόσα σήμερα και ούτω καθεξής. Με δεδομένο ότι πλέον γίνονται πάρα πολλά τεστ, πολλά περισσότερα από ό,τι γίνονταν την περασμένη άνοιξη όταν μας πρωτοαπασχόλησε το θέμα. Ποια είναι η απόκληση κατά την εκτίμησή σας μεταξύ των κρούσματων που ανακοινώνονται και των πραγματικών κρούσματων στην κοινότητα? Δηλαδή, λέγαμε την άνοιξη ότι ανακοινώνονται 50, βάλε επί 10. Τώρα, ποια είναι η αντιστοιχία, ποιος είναι ο συντελεστής? Νομίζω ότι όσον αφορά τα νέα κρούσματα, περίπου 4x5. 4x5. Δηλαδή, αν 4x5 φορές. Εννοώ όταν κάνουμε τα τεστ τα 20.000, τα 23.000, όχι τα 12 που κάναμε τα 13 σήμερα ή χθες. Νομίζω ότι αυτός ο συντελεστής και περίπου αυτό ισχύει στις περισσότερες χώρες. Εάν πολλαπλασιάσετε αυτό που είναι τα νέα κρούσματα επί 10, που σημαίνει ότι είναι αυτά τα κρούσματα που είναι ενεργά, διότι εξακολουθεί κάποιος μετά από 10 μέρες να μπορεί να μολύνει, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι ενεργοί, από τους οποίους μόνο ένα μικρό μέρος έχουμε απομονώσει γιατί τους έχουμε βρει ή έχουμε απομονώσει σε επαφές, οι οποίες μπορεί να είναι και αυτές θετικές. Επομένως, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή που είναι θετικοί. Πιστεύετε ότι κάπου χάσαμε. Χάσαμε τον υπολογισμό ό,τι αφορά στα κρούσματα που ανακοινώνονταν κάθε μέρα, γιατί βλέπαμε έναν αριθμό κρούσματων, εν πάση περιπτώσει τριψήφιο, και έναν αρκετά μεγάλο αριθμό θανάτων το τελευταίο διάστημα. Πιστεύετε ότι εκεί κάτι έγινε ή ότι οι θάνατοι, εν πάση περιπτώσει, που ανακοινώνονταν προειδοποιούσαν για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων από αυτόν που ανακοινώνονταν? Κοιτάξτε, οι θάνατοι έρχονται από πριν. Δεν είναι τα κρούσματα της ημέρας, είναι περίπου 3 εβδομάδες, 4 πριν. Επομένως, η εκτίμηση, ο λόγος υπολογίζεται ή σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν βάλουμε αριθμούς που είναι μερικές εβδομάδες. Σύμφωνοι, απλώς για να το πω πιο αυτός απλά, ο λόγος ήταν ένας δείκτης που ακριβώς χτύπαγε καμπανάκι. Ναι, γιατί είναι ένας αντικειμενικός δείκτης. Οι θάνατοι από COVID είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι, είναι πολύ δύσκολο να τους χάσει κάποιος, ενώ τα κρούσματα είναι πολύ πιο εύκολο. Νομίζω ότι εκεί που. Και δεν ξέρω αν το χάσαμε, απλώς να εξηγήσω γιατί η Ελλάδα δεν έχει τον ίδιο υπολογισμό που έχουν άλλες χώρες. Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη έχουν ένα πολύ ευρύ πρόγραμμα τέστινγκ, το οποίο κυρίως είναι πηγαίνει ο άνθρωπος και κάνει τεστ. Όταν πιστεύει ότι έχει κάποιο λόγο, όταν είναι επαφή, όταν του λέει το app στο τηλέφωνο, και γίνονται και κάποια στοχευμένα τεστ σε συγκεκριμένες δομές, όπως είναι και ευγυρίας. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά στοχευμένα τεστ. Κάνουμε σύγχρονες ευγυρίες. Κάνουμε αυτό που είδατε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
το οποίο παρεμπιπτόντως δεν το θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο. Κάνουμε αυτό που κάνουμε στα αεροδρόμια, με χιλιάδες τεστ κάθε μέρα. Καλό ήταν το καλοκαίρι, αλλά τώρα βλέπετε ότι κάνουμε χιλιάδες τεστ στα αεροδρόμια και βρίσκουμε 20-25 άτομα τα οποία είναι θετικά. Ξοδεύουμε τεστ, τα οποία τα πιστεύουμε ότι μας προστατεύουν από την είσοδο των τουριστών, τα οποία όμως δεν είναι διαθέσιμα σε πολίτες οι οποίοι έχουν συμπτώματα. Μάλιστα, ναι. Που σημαίνει ότι δεν πιάνουμε τα κρούσματα αυτά. Ναι, ναι, κατανοητό. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί το ακούω πολύ, από πολλά χείλη τελευταία. Αυτά τα νέα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, που περιμένουμε το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν, θα δούμε κάποια στιγμή να αφορούν και τα σχολεία, ή τα σχολεία είναι εκτός της συζήτησης? Εντάξτε, βλέπετε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχολεία είναι πάντα προστατευμένα. Δεν υπάρχει καν συζήτηση για να κλείσουν. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Να σας πω συγκεκριμένα στην Ελβετία. Έγινε μια μελέτη η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Η οποία, επειδή εδώ στην Ελβετία έχουμε τον Οκτώβριο διακοπές σε διάφορα καντόνια και μάλιστα στις διαφορετικές εβδομάδες μέσα στον Οκτώβριο, έγινε μια μελέτη για το αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του κλεισίματος των σχολείων και της μείωσης των κρουσμάτων. Και έδειξε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία συσχέτιση. Δηλαδή, έκλεισαν τα σχολεία 2 εβδομάδες. Κάποια παιδιά φυσικά πήγαν, κάναν άλλες δραστηριότητες, αλλά κυρίως μείναν σπίτι. Δεν είδαμε απολύτως καμία κάμψη, είδαμε αύξηση. Θεωρώ λοιπόν, και εδώ δεν εφοράνε μάσκες τα παιδιά κάτω από 12. Και αυτό έχει γίνει και σε άλλες χώρες και το έχουμε δει. Θεωρώ λοιπόν ότι στην Ελλάδα που τα πράγματα είναι πολύ πιο προστατευμένα, εφοράνε μάσκες τα παιδιά, δεν τίθεται θέμα συζήτησης και πιστεύω ότι δεν βλέπουμε και μεταδόσεις στα σχολεία στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες χώρες. Επομένως, είναι ένα ασφαλές και νομίζω και πολύ καλό σημείο, διότι τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, ακόμα και αν η κοινωνία έχει αναστατωθεί, είναι μια πολύ καλή. Οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι μια ηρεμία στην κοινωνία. Ναι. Σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ.